Τίμιον Πρεσβυτέριον, Χριστού Διακονία, ευλαβέστατη Διάκονη, αγαπητοί γερόντισσα της σειράς αυτής μονής, εντιμότατοι άρχοντες, περιούσια λαέ του Κυρίου. Εορτάζομαι και σήμερα τη μνήμη και φέτος μάλλον, τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του Βαπτιστού, ο οποίος εβάπτισε τον Χριστό και ήταν πρόδρομος, δηλαδή προετοίμασε τον δρόμο για να έρθει ο Χριστός. Και έτσι ακριβώς και κήρυτε. Και εορτάζουμε σε αυτή την Ιερά Μονή της Βοβοκούς, όπως λέμε, την Μονή του Τιμίου Προδρόμου, την εορτή αυτή της αποτιμήσεως της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του Βαπτιστού. Όπως είπα προηγουμένως, ο Άγιος Ιωάννης λέγεται πρόδρομος γιατί προετοίμασε το δρόμο για να έρθει ο Χριστός. Και αυτό ήταν το έργο το οποίο έπρεπε να επιτελέσει και το επετέλεσα. Δηλαδή μιλούσε συνέχεια για τον Χριστό. Στα κηρύγματα τα οποία έκανε μετά όταν άρχισε, αφού πέρασε μέσα στην έρημο, τα κηρύγματα τα οποία έκανε, ομιλούσαν πάντοτε και ομιλούσε στα κηρύγματα για τον Χριστό. Και έλεγε ότι έρχεται, λέει, άλλος, του οποίου δεν είμαι ικανός λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Εκείνος λέει, εγώ σας βαπτίζω εν ύδατη, εκείνος θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγία και πυρή. Και βεβαίως όταν ο Χριστός εμφανίστηκε, τον έβλεπε από μακριά, έλεγε στους μαθητές του, διότι οι μαθητές του Χριστού ήταν πρώτα μαθητές, οι περισσότεροι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, και είπε καθώς έβλεπε τον Χριστό να πορεύεται, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Δηλαδή τους υπέδειξε ποιος είναι εκείνος ο οποίος προανηγγέλθη στους προφήτες. Με αυτή λοιπόν την έννοια, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν ο τελευταίος των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και ο πρώτος προφήτης, ο οποίος είδε το Χριστό σε σαρκωμένο. Και όταν το ρώτησαν οι μαθητές για τον Χριστό, εκείνος είπε «Αυτόν δι αυξάνειν, εμέ δε ελατούστε». Από εδώ και πέρα αυτός πρέπει να προχωρήσει μπροστά και εγώ πρέπει να ελαττώνομαι και να φεύγω γιατί τώρα ήρθε ο ρητρωτής του κόσμου. Αυτό ήταν το έργο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν και λένε για τον Άγιο Πρόδρομο και λένε πολλά για αυτόν, για το ελεγκτικό του έργο και φυσικά έκανε και έλεγχο όπως το ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά το βασικό του έργο ήταν να γνωρίσεις τους ανθρώπους τον Χριστό. Και όταν εμφανίστηκε ο Χριστός και εβαπτίστη στον Ιορδάνη ποταμό από αυτόν τον ίδιο τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, τότε απεσήρθη σιγά σιγά, τους μαθητές του τους έστειλε προς τον Χριστό και αυτό ήταν το έργο του και εκεί τελείωσε. Αυτό αγαπητοί μου αδελφοί είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να δούμε και ποιο είναι το έργο της Εκκλησίας. Το έργο της Εκκλησίας δεν είναι απλώς ακτιβιστικό, όπως και του μοναχισμού δεν είναι ακτιβιστικό το έργο, αλλά είναι να γνωρίζεις τους ανθρώπους τον Χριστό. Και βέβαια ο Χριστός δεν είναι κάποιος αφηρημένος, δεν έχουμε κάποια αφηρημένη διδασκαλία περί του Χριστού, αλλά είναι ο Χριστός ο Θεάνθρωπος, είναι όπως τον διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας και όπως τον βιώνει η Εκκλησία. Είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας και η Εκκλησία είναι το σώμα το ευλογημένο του Χριστού. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας και το έργο όλων των κληρικών, επισκόπων, πρεσβυτέρων, μοναχών είναι να υποδεικνύουν μόνο τον Χριστό και να φεύγουν πίσω στην αφάνεια. Να υποδεικνύουν τον Χριστό, να ενώνουν τους ανθρώπους με τον Χριστό. Αυτό είναι το βασικό έργο. Θα ήθελα ένα παράδειγμα να σας παρουσιάσω, επειδή πριν από λίγες μέρες εορτάσαμε την εορτή και τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, ο οποίος προέρχεται από τα σπλάχνα τα δικά μας, δηλαδή από το θέρμο της Αιτωλίας και μάλιστα τότε ήταν ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Άρτης, δεν υπήρχαν άλλες Μητροπόλεις. Γι' αυτό και ο ίδιος λέει κατάγομαι από τα μέρη της Αιτωλίας, εκκλησιαστικός από τον Μητροπολίτη Άρτης που λεγόταν και Ναυπάκτου και Άρτης μερικές φορές και μόνο Ναυπάκτου
και μόνο Άρτης, ήταν μια ενιαία Μητρόπολη. Μέσα από τα δικά μας πλάχνα πορεύτηκε ο Άγιος Κοσμάς και από εδώ άρχισε την περιοδία του, από τα μέρη εδώ της Ναυπάκτου και μάλιστα πάνω στην Άνω χώρα, εκεί πριν γίνει μοναχός το Άγιον Όρος, παρέμεινε εκείνο το διάστημα ως δημοδιδάσκαλος και εκήρυξε. Ο Άγιος Κοσμάς εκήρυτε το Χριστό και ομιλούσε για το Χριστό και συνέδεε τους ανθρώπους με το Χριστό. Θα ήθελα αυτό ακριβώς να παρουσιάσω, ένα μικρό παράδειγμα από τις διδαχές του Αγίου Κοσμά, που θα δείτε πόσο σύγχρονο είναι το κήρυγμα του Αγίου Κοσμά, ο οποίος έζησε τα μέσα του 18ου αιώνα, δηλαδή εμαρτύρησε το 1774. Σε μια από τις διδαχές του, και μάλιστα στην τρίτη διδαχή, την οποία κάνει προς το τέλος της ζωής του, ο Άγιος Κοσμάς κάνει λόγο για τον Αντίχριστο και λέει «Θα έρθει, όπως λέει η Αποκάλυψη, ο Αντίχριστος». Και ο Αντίχριστος, αδελφοί μου, ήλθε, ομιλεί στην εποχή εκείνη και εννοούσε βέβαια και την τότε εξουσία. Ήρθε ο Αντίχριστος και δημιουργεί πολλά προβλήματα στο λαό και στην Εκκλησία και θα γίνουν πολλά, γράφει και λέει στις ομιλίες του, όπως τα παρουσιάζει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Θα έρθει, λέγει, πείνα και δίψα και ασθένειες και θάνατος που δεν θα προλαβαίνουν οι ζωντανοί να θάψουν τους πεθαμένους. Και θα γίνουν τόσες καταστροφές, λέγει ο Άγιος Κοσμάς, που θα πέσουν και σπίτια. Εζήγωσεν τώρα κοντά, έξαφνα θα να γίνουν ή μπορούν να γίνουν και απόψε. Είχε τέτοια βαθιά συνείδηση ότι, όπως ακριβώς το είχαν και οι Απόστολοι, ότι πλησιάζει το τέλος και δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Και δεν ήθελα απλώς να σας πω το τι έλεγε περί του Αντιχρίστου και ότι ήρθε στην εποχή του εκείνη και βεβαίως θεωρούσε τον εαυτό του ότι είναι ο προφήτης Ηλίας. Αλλά κυρίως θέλω να επικεντρώσω την προσοχή και το ενδιαφέρον σας στα επόμενα που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς. Ενώ προέλεγε και προφήτευε δεινά πολλά στο λαό, στη συνέχεια γράφει «Τούτος σας λέγω πάλιν και σας παραγγέλω. Καν ο ουρανός να κατέβει κάτω και η γη να ανέβει απάνω, καν ο κόσμος να χαλάσει, καθώς μέλη να χαλάσει, σήμερον ή αύριον, να μη σας μέλη τι έχει να κάνει ο Θεός». Εδώ θέλει να τονίσει ότι θα έρθουν πολλά δεινά, αλλά εσείς είστε χριστιανοί και πιστεύετε στην πρόνοια του Θεού και οτιδήποτε να γίνει μην πτωείστε, να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Και στη συνέχεια λέει το εξής καταπληκτικό από τα φοβερότερα χωρία και από τις φοβερότερες ομιλίες, εκπληκτικότερες ομιλίες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Θα γίνουν πολλά. Οπότε, το κορμί σας, ας σας το καύσουν, ας σας τηγανίσουν το κορμί σας. Τα πράγματά σας ας σας τα πάρουν. Μη σας μέλη, δώστε τα, δεν είναι δικά σας. Μην ενδιαφέρεστε για τη ζωή σας, μην ενδιαφέρεστε για τα πράγματά σας, μην ενδιαφέρεστε για την επιβίωσή σας, αλλά τι να ενδιαφέρεστε. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται. Ετούτα τα δύο, όλος ο κόσμος να πέσει, δεν μπορεί να σας τα πάρει, εκτός αν τύχει και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε, να μην τύχει και τα χάσετε. Μη σας ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Θα έρθει ο Αντίχριστος, θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα, θα σας τηγανίσουν το σώμα σας με τα μαρτύρια, θα σας πάρουν όλο το βιό σας,
θα σας αφήσουν εντελώς φτωχούς, μη σας ενδιαφέρει. Να τα δίνετε κιόλας εσείς ένα πράγμα να σκέφτεστε. Το Χριστό, την ψυχή και το Χριστό δεν μπορεί να σας το πάρει κανένας. Ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν να σας αφαιρέσουν το Χριστό και την ψυχή, εκτός αν εσείς τα δώσετε. Και συνεχίζει. Τώρα αδελφοί μου, τι σημείων καρτερούμεν. Κοιτάξτε, μιλούσε προηγουμένως για τον Αντίχριστο. Έρχεται ο Αντίχριστο και ήλθε. Και λέει τώρα τι περιμένουμε εμείς. Δεν καρτερούμεν άλλο τίποτα, παρά πότε να ειδούμε να λάμψει ο Πανάγιος Σταυρός εις των ουρανών, περισσότερον παρά τον ήλιον, και να λάμψει ο γλυκύτατός μας Ιησούς Χριστός και Θεός 7 φορές περισσότερον από τον ήλιον, με χίλιες χιλιάδες και μύριες μυριάδες αγγέλους με δόξαν θεϊκιά. Κοιτάξτε, είναι αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως. Όλος ο σκοπός της Εκκλησίας και των Αγίων, και το βλέπουμε εδώ στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, είναι να συνδέσουν τους ανθρώπους με τον Χριστό. Φυσικά κάνουν και για άλλα πράγματα λόγο, αλλά δεν πρέπει να εισπύρουν φόβο και ταραχή στις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί δεν μπορεί κανένας, μπορεί να μας πάρουν τα πάντα, μπορεί να μας σκοτώσουν την ψυχή μας, μες στην οποία κατοικεί το Άγιο Πνεύμα, το Χριστό που αγαπάμε και συνδεόμαστε, δεν μπορεί κανένας να μας το πάρει. Και αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ένα πολύ σύγχρονο γεγονός. Είναι ένα πολύ σύγχρονο κήρυγμα και αυτό πρέπει να κάνει η Εκκλησία. Και το λέγω αυτό γιατί όσα χρόνια είμαι κληρικός, περίπου 53 χρόνια, από τότε άκουγα ότι έρχεται ο Αντίχριστος. Έρχεται ο Αντίχριστος. Θα έρθει ο Αντίχριστος, θα σε καταστρέψει. Από τότε τα άκουγα και από τότε μιλούσα και από τότε έγραφα. Μετά από τη δεκαετία του 80 άρχισα να μιλάνε για τον Bar God. Μας σφραγίζει ο Αντίχριστος. Όλα τα προϊόντα τα σφραγίζει ο Αντίχριστος. Ο υπολογιστής είναι ο Αντίχριστος. Και θα μας φραγίσει και θα μας καταστρέψει. Και αργότερα μετά άρχισαν άλλα. Η κρίση οικονομική, οι ψεκασμοί που μας δίνουν και μας κάνουν να μην καταλαβαίνουμε. Μετά άρχισαν, μας φραγίζουν με τα εμβόλια. Μας βάζουν τα εμβόλια, τα φάρμακα. Όλα αυτά, τώρα με τις ταυτότητες, διαρκώς σκορπάμε το φόβο στους ανθρώπους. Σαν να είναι το κέντρο της ζωής μας ο Αντίχριστος. Το κέντρο της ζωής μας δεν είναι ο Αντίχριστος. Το κέντρο της ζωής μας είναι ο Χριστός. Και αυτόν πρέπει να αγαπάμε, αυτόν πρέπει να σκεπτόμαστε, να συνδεόμαστε με τον Χριστό. Και θα συμβεί εκείνο το οποίο έλεγε ο Άγιος Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω εν το εν δυναμούντι με Χριστό. Όλα μπορώ να τα κάνω με τη δύναμη του Χριστού. Αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να καταλάβετε κι εσείς, να καταλάβουμε κι εμείς οι κληρικοί πάρα πολύ καλά, ότι σκοπός της ζωής μας είναι να ενωθούμε με τον Χριστό και να αγαπήσουμε τον Χριστό. Αυτή είναι η ορμή που έχουμε μέσα μας. Από το κατ' εικόνα να φτάσουμε στο καθομοίωση, να ενωθούμε με τον Χριστό. Και αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Να μιλάμε για τον Χριστό, να αγαπάμε τον Χριστό, να συνδεόμαστε με τον Χριστό και να μην φοβόμαστε όλα τα άλλα, τα οποία είναι εντελώς εξωτερικά και δεν μπορούν να αγγίξουν και την ψυχή μας και τον Χριστό. Αυτό να μας φωτίσει ο Άγιος Ιωάννης σήμερα, να το καταλάβουμε πολύ καλά, όλη μας η αγάπη στο Χριστό και ή ο Θεός με θυμών, ουδής καθημών. Αμήν.